η Βάλια Ιμπούη θα εστιάσει λίγο στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού ως μία αλυσίδα για να πάμε αμέσως μετά και στον Πλατανιά. Σήμερα ήρθαμε μία ευχάριστη είδηση. Αφήνουμε για λίγο την επικαιρότητα και τα θέματα που μας έχουν στενοχωρήσει κατά καιρούς. Πάμε λοιπόν να δούμε, καθώς έχουμε μία ευχάριστη εξέλιξη, άνοιξε επιτέλους το πολυπόθητο πρόγραμμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Ούτως ή άλλως μιλούσαμε και για όμορφα μέρη της Κρήτης. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πλέον 300.000 δικαιούχους. Έχει αυξηθεί η επιδότηση κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τώρα συγκεκριμένα στοιχεία πώς μπορούμε να κάνουμε την αίτηση και το είδος της επιδότησης. Οι αιτήσεις λοιπόν ξεκινάνε από τις 15 Ιουνίου. Από σήμερα λοιπόν στη 1 το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα. Θα παραμείνει ανοιχτή. Όχι, όχι. 1 το μεσημέρι άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 23 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι. Είναι μια ώρα παραπάνω λοιπόν. Ακριβώς, είναι μια ώρα παραπάνω. Βλέπουμε ακριβώς και το link gov.gr, το σύνδεσμο. Κοινωνικός τουρισμός. Ναι. Μπαίνουν εκεί οι δικαιούχοι, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε άλλο. Συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και αυτομάτως λοιπόν θα περιμένουν να δουν αν εγκριθεί ή όχι η αίτησή τους. Πάμε τώρα να δούμε για τις επιδοτήσεις. Υπάρχει αυξημένη τιμή επιδότησης σε όλων των ειδών τα καταλήμματα. Είτε μιλάμε για ξενοδοχεία 5-12% αυξημένη τιμή επιδότησης, είτε μιλάμε για ενοικιαζόμενα δωμάτια 3-8%. Οι διανυκτερεύσεις αφορούν 6 σε τουριστικά καταλήμματα, εκεί είναι μικρή η συμμετοχή, ενώ θα πρέπει να σας πω είναι και φθηνές και δωρεάν διακοπές. Γιατί αν επιλέξει κάποιος να διανυκτερεύσει σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο και στο νομό Εύρου, οι διανυκτερεύσεις 10 στο σύνολο θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ 12 διανυκτερεύσεις επίσης εντελώς δωρεάν στην πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια αλλά και στη Σάμο. Μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Όσον αφορά τώρα, δεν είναι μόνο θα πρέπει να πούμε η επιδότηση στα τουριστικά καταλήμματα. Φυσικά μιλάμε και για επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μια επιδότηση της τάξης του 75%. Άρα η συμμετοχή των δικαιούχων για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι μόλις 25%. Πολύ μικρό το ποσό. Για τους πολύτεκνους 20%. Παιδιά έως 5 ετών αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες είναι εντελώς δωρεάν. Βάλια, να σε ευχαριστήσω. Αναφερθήκαμε βέβαια στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Λεπτομέρειες, ρεπορτάζ, τρέχει. Όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει στο neakriti.gr να πάρει σχετικές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Να πάμε στον Πλατανιά, να πάμε στα Χανιά. Θετικές ειδήσεις, θετικές εξελίξεις, καθώς οι τουριστικές ροές είναι σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι σίγουρα πολύ ανεβασμένες και καταγράφεται μία αύξηση. Πάμε στον Πέτρο Μαρινάκη, εντεταλμένο σύμβολο τουρισμού και περιβάλλοντος στο Δήμο Πλατανιά. Κύριε Μαρινάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα με υγεία, τι κάνετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένας Δήμος βέβαια τουριστικός, επικεφαλής της προσπάθειας των Δήμων, αν μου επιτρέπετε το επικοινωνικό σχόλιο, σε επίπεδο νομού Χανίων και τα πηγαίνετε και φέτος εξαιρετικά, σωστά? Και φέτος, αν αφαιρέσουμε τα τελευταία 2 χρόνια, τα προηγούμενα, που ο Δήμος μας είναι σκάνδιναβο κρατούμενος, δεν πήγε και τόσο καλά τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία, αλλά υπάρχει μια δυναμική το τελευταίο 15ήμερο, υπάρχουν πολύ αυξημένες πληρότητες σε όλα σχεδόν τα καταλήματα και αρχίζει πάλι ο Σκανδιναβός να μας επισκέπτεται και να μας θυμίζει παλιές εποχές που φυσικά μας έχει αγαπήσει και εμείς φυσικά. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση μεταξύ μας, κοινωνική και οικονομική φυσικά. Αυτή τη στιγμή οι πληρότητες σε τι ποσοστό κυμαίνονται? Οι πληρότητες σίγουρα είναι πάνω από 70-80%, έτσι κατά μέσο όρο στα καταλήμματα, με αυξητική τάση. Μέσα από την πολυσυνθετικότητα των καταλήμματων τα τελευταία χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλα καταλήμματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και παράλληλα πάρα πολλά σπίτια Airbnb που έχουν μπει και αυτοί, έχουν εισχωρήσει το τουριστικό προϊόν, το γενικότερο, και έχουν δημιουργήσει ένα πολυσύνθετο προϊόν.
Από εκεί πέρα υπάρχουν καταλήμματα που έχουν αυξημένες πληρότητες, γιατί έχει να κάνει σχέση και πώς δεν έχει σημασία προς τα που φυσάει ο άνεμος, αλλά εσύ πώς κατευθύνεις τα πανιά σου. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία έχουν λιγότερη ζήτηση, πιο μειωμένη για διάφορους λόγους. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια τώρα αυξάνεται σιγά σιγά η πληρότητα και σίγουρα είναι κατά μέσο όρο πάνω από 70, σχεδόν 80% η πληρότητα κατά μέσο όρο όλων των τουριστικών καταλυμάτων. Οι πρώτοι Έλληνες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή σας? Παραδοσιακά οι Έλληνες φαίνονται μετά τις 10-15 του Ιούλη και συνεχίζουν μέχρι και τέλος αρχές του Σεπτέμβρη, περίπου για 1,5 με 2 μήνες. Ακόμα όχι τόσο πολύ, όχι. Πολύ, πολύ μικρά τα ποσοστά των Ελλήνων, αν και θεωρώ ότι θα ταξιδέψει ο Έλληνας, θα ταξιδέψει με τα προβλήματα που έχει, γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλό πλέον και για τον Έλληνα, αλλά όμως το έχει ανάγκη και θα ταξιδέψει και θα βρει τρόπους, θα βρει ανάλογα καταλήμματα, ανάλογα με το Βαλάντιο, γιατί ο Πλατανιάς έχει ένα πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο τουριστικό προϊόν για όλα τα οικονομικά Βαλάντια. Ξέρετε, ο Δήμος και συμφωνώ Πλατανιά... μαζί σας, συγγνώμη. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Όχι, συμφωνώ μαζί σας, απλώς επιστρέφει φωνή και δεν, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ο Δήμος Πλατανιά κρατά και την αυαρχίδα του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή του νομού Χανίων ακόμα. Με επίκεντρο και ο πυρήνας είναι σίγουρα το χωριό Πλατανιάς, με χιλιάδες κλίνες, πάνω από 10-12.000 κλίνες, σε ένα μικρό χωριό. Και παράλληλα όλος ο άξονας, Γεράνη, Μάλεμε, μέχρι και το Κολυμπάρι, πύργος Ψιλονέρου και όλη η περιοχή Ταμπνίτη που είναι πλέον σφίζει από ζωή και κλίνες. Ξέρετε, ο Δήμος Πλατανιά και τα Χανιά γενικότερα είναι ένα ισχυρότατο, έχουν ένα ισχυρότατο brand name. Ωστόσο, πάμε να εστιάσουμε λίγο και στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Τι διαφορετικό αναμένεται να ζήσουν όσοι βρεθούν φέτος στην περιοχή σας? Ο σχεδιασμός τι προβλέπει, τι διαφορετικό? Κοιτάξτε, ο Δήμος αυτό που προσπαθεί σίγουρα είναι τα βασικά, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει σχέση με την καθαριότητα της περιοχής και της θάλασσας. Γιατί ο Πλατανιάς, σίγουρα ο Δήμος Πλατανιάς είναι μια περιοχή με μια πολύ μεγάλη ακτογραμμή, γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν η θάλασσα να είναι καθαρή και ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα απορρίμματα. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα τελευταία χρόνια μικρές παρεμβάσεις στις υποδομές μας. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχει σχεδιασμός για το μέλλον πάνω στις υποδομές που εκεί υστερούμε. Και σίγουρα ο ιδιωτικός τομέας περισσότερο έχει κάνει, χωρίς να πω κάτι αρνητικό έτσι, για το Δήμο. Σίγουρα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις, το γαστρονομικό κομμάτι είναι πολύ, πολύ ψηλά, με πολύ μεγάλη ποικιλία πάνω στο κομμάτι και τη χρήση τοπικών προϊόντων. Μάλιστα. Αλλά και γενικότερα η φυσική ομορφιά του Δήμου Πλατανιά, φυτεύοντας πάρα πολλά δέντρα, το φυσικό περιβάλλον προσπαθούμε να το αναδείξουμε όσο τα γίνεται περισσότερο και επεμβαίνουμε σιγά σιγά και γενικότερα στις υποδομές μας, αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Μαρνάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να ευχηθώ. Εγώ σας εύχομαι καλή σεζόν, να έχετε καλά, να είμαστε καλά και να έχουμε δύναμη και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά και δεν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα απρόβλεπτο, θα είναι μια πολύ καλή τουριστική και χρήσιμη σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλησπέρα μας.